Σημαντική διάκριση έλαβε η από τον θεσμό Bravo Awards σε σχετική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Είχαμε μία βράβευση. Η Περιφερειακή Κοινότητα Δράμα διακρίθηκε με τη συμμετοχή τη με την πρωτοβουλία δραμινογνωσία στο πλαίσιο τη διαγωνιστική διαδικασία τη Quality Net Foundation, η οποία συμπεριλάμβανε διαφόρου φορεί από, από όλη την Ελλάδα, τόσο από επιχειρήσει όσο και από. Οργανισμού τη τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και μη κυβερνητικέ οργανώσει, ο οποίο ο καθένα στον, στον τομέα του δραστηριοποιούνται με διάφορε δραστηριότητε, καλέ πρωτοβουλίε και πρακτικέ, και όλα αυτά υποβλήθησαν με τη μορφή πρόταση προκειμένου να αξιολογηθούν. Η Quality Net Foundation με τον θεσμό Bravo Awards θέλει ακριβώ να ενθαρρύνει και να προβάλλει όλες αυτές τις δραστηριότητε που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η τραμιογνωσία διακρίθηκε, υπήρχε ένα πλήθος προτάσεων. Ο συγκεκριμένος πυλώνας ήταν το Bravo Society, κοινωνία, δηλαδή το με ποιον τρόπο η τραμιογνωσία προάγει την τοπική κοινωνία. Και πήγαμε εξαιρετικά, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και είχαμε δυνατότητα να προβληθεί η τραμιογνωσία σε όλους τους συμμετέχοντες και κατά στο σύνολο τη επικράτεια. Θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ ευτυχέ και είναι μια επιβράβευση όλη αυτή τη προσπάθεια που έγινε τόσα χρόνια, τόσο από τα στελέχη που την όσο και από την προάστη τη διοίκηση που το ενστερνίστηκε και το... μέχρι σήμερα το ενεργεί. Φαντάζομαι, παραλαμβάνοντα το βραβείο, αισθανθήκατε κι εσεί ιδιαίτερο περήφανο και για την όλη τουλάχιστον σκέψη, ιδέα, αλλά και την εφαρμογή και κυρίως για την αποτελεσματικότητα που βρήκε αντίκρισμα. Ναι, έχετε δίκιο. Είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι στον πυρήνα των ανθρώπων που οραματίστηκαν να το ξεκίνημα αυτή την ε, ε, πρωτοβουλία και είναι πραγματικά μια δικαίωση αυτό το πράγμα. Ε, όλοι νιώθουμε καλά διότι όλοι συνεισφέραμε και ε, θεωρούμε ότι αυτό θα βάλει ακόμα ένα λιθαράκι για την περαιτέρω ε, αποδοχή της δραμειογνωσίας και να καταφέρουμε τον τελικό στόχο που είναι ουσιαστικά να καθιερωθεί ο νομός δράμας ως ένας ελκυστικός του, ε, τουριστικός πόλος ήνου και γεύσης.